Ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης, που είναι ο νέος υπουργός μεταφορών, έδωσε συνέντευξη τύπου και είπε ότι δεν θα ξεκινήσει κανένα τρένο αν δεν έχουν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας. Το οποίο πραγματικά, ενώ είναι σωστό να γίνει αυτή τη στιγμή, έτσι πρέπει να γίνει, από την άλλη, πόσο τραγικό είναι όταν το ακούς εκ των υστέρων. Δηλαδή, ενώ πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Κακά τα ψέματα, πρέπει να κινητοποιηθούν όλα τα τρένα μέχρι να. Θα σιγουρευτούμε να σιγουρευτούμε, ναι, αλλά πόσο τραγικό είναι να γίνεται κάτι τέτοιο εκ των υστέρων από ανθρώπους που είχαν στη διάθεσή τους όλο το χρόνο και όλα τα μέσα και όλα τα χρήματα για να τα κάνουν τα πράγματα όταν έπρεπε και να μην είχαμε αυτό που είχαμε. Δεν πρόκειται να ξεκινήσει κανένα τρένο αν δεν έχουμε τις πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας. Η επιθυμία μας είναι ο σιδηρόδρομος να επανεκκινήσει στο συντομότερο δυνατό χρόνο, ενδεχομένως και ως το τέλος του μήνα. Ωραία, μας δίνει αυτήν λοιπόν την πληροφόρηση ο Γιώργος Γεραπετρίτης και την ίδια στιγμή. Ακόμα και σήμερα η Hellenic Train, Στέφανε, εκδίδει εισιτήρια για τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ακριβώς όπως το είπες, Ματίνα, εγώ λοιπόν, μέσα σε όλο αυτόν τον οριμαγδό, από τη στιγμή που δεν λειτουργεί τίποτα και περιμένουμε πρώτα να γίνουν όλες οι εργασίες για την ασφάλεια, βλέπουμε ότι έκλεισα εισιτήριο για το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 23 στις 7:22 το πρωί, εγώ υποτίθεται θα ταξιδέψω κανονικά σε 12 μέρες. Και πλήρωσα κιόλας για το εισιτήριο 65 ευρώ. Τι γίνεται, βγαίνει ο Υπουργός Μεταφορών, ανακοινώνει ότι ακινητοποιούμε τα τρένα γιατί υπάρχει κίνδυνος και την ίδια στιγμή οι άνθρωποι μπορούν κάλλιστα να εκδώσουν εισιτήριο για να ταξιδέψουν μέσα στο χρονικό διάστημα που ο Υπουργός είπε ότι τα τρένα ακινητοποιούνται. Τι γίνεται άραγε. Δύο παρατηρήσεις που έρχονται από φίλους τηλεθεατές. Η μία έχει να κάνει με το χρόνο που δίνουν τώρα ο κ. Γεραπετρίτης και η κυβέρνηση ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα μπορέσουν, προβλέπουν ότι θα μπορέσουν να κινηθούν τα τρένα. Πολύ σωστή και παρατήρηση, ναι, γιατί έχω καταλάβει τι θα παρατηρήσουν. Ναι. Και λένε φίλοι τελικά, όπως αποδεικνύεται, δεν ήταν ούτε χρονικά ούτε πρακτικά αδύνατον, ανθρωπίνως αδύνατον, να υπάρχει αυτή η ασφάλεια στο σιδηρόδρομο, αν πρόκειται μέσα σε 20 μέρες ή και σε λιγότερο χρόνο να καταφέρουμε να την πετύχουμε. Έτσι, παιδιά, πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση του φίλου. Γιατί υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο μας λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό, το είδατε και λίγο πιο πριν από τον διοικητή του ΟΣΕ, ότι τα πράγματα δεν γίνονται από τη μέρα στην άλλη. Όταν όμως πεθαίνουν οι άνθρωποι που πεθαίνουν, και αυτό συνεπάγεται πολιτικό κόστος, γιατί. Να ξέρουμε, μάλλον το ξέρουμε, αλλά να το υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας, ότι το κίνητρο για όλα αυτά είναι το πολιτικό κόστος. Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό κίνητρο που έχει να κάνει με την ασφάλειά μας. Αυτό που τους νοιάζει είναι το πολιτικό κόστος. Γιατί αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, όπως τα λέω αυτή τη στιγμή, και με δεδομένο ότι μπορεί να γίνει μέσα σε 20 μέρες, όπως οι ίδιοι λένε, θα είχε γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα γεγονότα αποδεικνύουν. Δεν είναι απόψεις, δεν είναι υποκειμενική άποψη του καθενός. Γεγονός. 20 χρόνια δεν έγινε τίποτα και θα γίνει σε 20 μέρες. Ναι. Έτσι ακριβώς. 20 χρόνια δεν έγινε τίποτα, τόσα είναι τα χρόνια, και ο κύριος Γεραπετρίτης μας λέει ότι θα γίνει σε 20 μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι η μετάφραση από αυτό το γεγονός? Πώς το μεταφράζουμε αυτό το γεγονός? Ότι 20 μέρες μας είχαν γραμμένους εκεί που ξέρετε. 20 χρόνια. 20 χρόνια, συγγνώμη, ναι, μας είχαν γραμμένους εκεί που ξέρετε, και μόλις έγινε αυτό που έγινε και συνεπάγεται πολιτικό κόστος, ξαφνικά σε 20 μέρες θα λυθούν όλα. Είναι κάτι διαφορετικό, ας μας πει κάποιος, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε, ξέρετε γιατί. Γιατί λέτε εσείς, ο Έλληνας πολίτης στη σήμερα ημέρα, ευτυχώς είναι σε μια κατάσταση που λέει πολλά πράγματα. Λέμε κι εμείς. Μία απάντηση επί της ουσίας δεν υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει γνωστή λάσπη, ξέρετε, οι χαρακτηρισμοί, όλα αυτά τα γνωστά κόλπα που κάνουν αυτοί. Αλλά μία απάντηση επί της ουσίας δεν υπάρχει. Μία, να δούμε, ναι, να είπε αυτός ο άνθρωπος ότι εξηγήστε μας πώς γίνεται κάτι που δεν γίνεται επί 20 χρόνια ξαφνικά να γίνεται σε 20 μέρες. Μία απάντηση. Δεν θα υπάρξει ποτέ. Δεν υπάρχει.